το ελαφρύ βοριαδάκι σώνει την κατάσταση στην Κρήτη εν μέσω της κορύφωσης του κύματος καύσωνα που σαρώνει ολόκληρη τη χώρα, σε βαθμό όμως που δεν μπορεί να συγκριθεί με το φωνικό καύσωνα του 1987. Ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας εξηγεί ότι η αποκλιμάκωση των υψηλών θερμοκρασιών στη διάρκεια της νύχτας βελτιώνει σημαντικά την κατάσταση που επικρατεί, καθώς οι πολίτες καταπονούνται λιγότερο. Ότι ευτυχώς μας συμπεριφέρθηκε με υπιότητα. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν υπήρξε τόσο μεγάλος ο κίνδυνος τώρα. Χθες το βράδυ ξεκίνησε με 21 η ελάχιστη. Όταν υπάρχει αυτή η αποκλιμάκωση, δηλαδή αποσυμπίεση του θερμικού στρες, δεν κινδυνεύει. Ξέρετε πότε είναι ο μεγάλος κίνδυνος ή στον καύσωνα της Γαλλίας του 2002 με τον τεράστιο αριθμό θυμάτων του 1987 του δικού μας καύσωνα, ότι τη νύχτα δεν αντέχεις. Και βέβαια, εντάξει, υπάρχει το μέσο, υπάρχει τεχνολογία σήμερα, υπάρχει το air condition, ο κλιματισμένος χώρος κτλ. Ναι, δεν το έχουν όμως όλοι, ξέρετε. Ο υδράργυρος θα παραμείνει σε επίπεδα ρεκόρ όλα τα υπόλοιπα 24 ώρα στην Ελλάδα και την Κρήτη, με την υγρασία ωστόσο να εντείνει τη δυσφορία στις βόρειες περιοχές του νησιού. Είναι συνδυάστηκαν με πάρα πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας, για σήμερα ιδιαίτερα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δώσει ένα δίκτυο δυσφορίας, ο οποίος προφανώς ταλαιπωρεί περισσότερο από τους 40 και 42 βαθμούς του νότου, όπου η σχετική υγρασία είναι στο 13%. Εκεί το αποτέλεσμα της ζέστης δεν είναι εμφανές σαν δυσφορία. Σε αντίθεση, όπως σας είπα, με τις βόρειες περιοχές. Η πολυαναμενόμενη ανάσα δροσιάς δεν αναμένεται πριν το Σαββατοκύριακο. Όμως Πέμπτη και Παρασκευή, όπως προειδοποιεί ο Μανώλης Λέκας, έρχονται ισχυροί και θερμοί άνεμοι. Δυστυχώς η Πέμπτη και η Παρασκευή αρχίζουν να βγάζουν ανέμους. Το έδειξαν τα μοντέλα τώρα στα τελευταία τρεξίματά τους. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Γιατί όσο είναι πιο πρόσφατο, μπορεί και να επιβεβαιωθεί. Οι άνεμοι οι δυτικοί, οι οποίοι μάλιστα ενισχύονται πάρα πολύ την Παρασκευή, μου έκανε τρομερή εντύπωση, θα το δούμε και αύριο, γιατί ήταν η πρώτη εμφάνιση σήμερα. Οι άνεμοι αυτοί, λοιπόν, πέραν του κινδύνου που θα έχουν για την επέκταση μιας φωτιάς σε πυρκαγιά και μάλιστα πολύ επικίνδυνη, γιατί είναι πάρα πολύ ισχυρή. Το άλλο στοιχείο που έχουν είναι ότι επειδή είναι από δυτικές, ελαφρά νοτιοδυτικές διευθύνσεις, είναι ζεστή άνεμη. Και αυτό ίσως μας κάνει να δώσει ένα βαθμό δυσφορίας λίγο μεγαλύτερο. Οι σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψαν σήμερα τις μέγιστες θερμοκρασίες. Στη Σίβα Ηρακλείου 45,3 βαθμούς, στο Πετροκεφάλι Μυρών 45,2, στην Παλαιόχωρα Χανίων 44,1, στην Πλώρα Ηρακλείου 43,1, στο Λέντα Ηρακλείου 42,7, στη Γόρτινα 42,2, στο Νεροκούρου Χανίων 41,9 και στον Άγιο Νικόλαο 41,6. Εξαιτίας του καύσωνα παρατείνεται η αλλαγή ωραρίου λειτουργίας των κινητών μονάδων του ΕΟΔΗ που πραγματοποιούν rapid test στο Ηράκλειο. Οι δειγματοληψίες στα σταθερά σημεία της πλατείας Ελευθερίας και της πλατείας Αγίας Εκατερίνης θα πραγματοποιούνται από τις 8 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι μέχρι και την Παρασκευή.